Πώς θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής? Με το περίφημο διπορικό στον Ορεινό Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού και μάλιστα βρίσκεται και στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Ποταμιάνου. Λοιπόν, πάμε στην Εύη, να καλησπερίσουμε την Εύη. Σε ένα ξεχωριστό χώρο βρίσκεται. Καλό σας απόγευμα από το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Ποταμιάνου εδώ στα Ζωνιανά. Σήμερα το συνεργείο της Κρήτη TV και της εκπομπής βρέθηκε, καθώς η κυρία Σπασία Παπαδάκη, υπεύθυνη του Μουσείου και ξεναγός, μας υποσχέθηκε μια ξέχαστη ξενάγηση και εμπειρία. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε ομοιώματα ανθρώπων που ξεχώρισαν στην κρητική ιστορία και όχι μόνο, και να κάνουμε μια περιήγηση ανά τα χρόνια. Περισσότερα και την ξενάγηση την έχει αναλάβει η κυρία Σπασία Παπαδάκη. Έχουμε τη χαρά να την έχουμε σήμερα κοντά μας, ξεναγός και υπεύθυνη του μουσείου. Ναι. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Το κρατάω εγώ. Λοιπόν, το μουσείο αυτό, παιδιά, είναι ένα μουσείο με κέρινα ομοιώματα. Το έχει φτιάξει ένας κύριος από την Αθήνα που λέγεται Διονύσιος Ποταμιάνος. Ο κύριος Ποταμιάνος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είναι Αθηναίος. Βρέθηκε όμως εδώ στην Κρήτη μας, γιατί ήταν ερωτικός μετανάστης. Παντρεύτηκε μια κοπέλα από εδώ και μαζί με τη γυναίκα του κάθισαν και έπλασαν τα πιο σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα που κατά καιρούς έχουν γίνει στην Κρήτη μας. Έχει φτιάξει πολύ μορφωμένους, τους πιο μορφωμένους ανθρώπους, ανθρώπους που πολέμησαν, ανθρώπους που μας έχουν κάνει πολύ περήφανους που είμαστε κριτικοί σήμερα. Η ξενάγηση ξεκινάει από τα αμινοϊκά χρόνια, γιατί το μουσείο έχει δύο ρόφους, οπότε κάποιος μπορεί να ξεκινήσει είτε από πάνω είτε από κάτω και φτάνει μέχρι τη νεότερη ιστορία. Ναι. Εδώ μπροστά μας βέβαια έχουμε ένα πολύ μεγάλο καπετάνιο του νησιού μας που τον έχει φτιάξει ο κύριος Ποταμιάνος. Είναι ο καπετάν Μιχάλη Κόρακας. Είναι μια παράσταση επί τουρκικής εποχής. Έχουμε όμως και πιο νεότερες, όπως είναι ο Καζαντζάκης, ο Θεοτοκόπουλος, ο Βιτσέντζος Κορνάρος. Μετά πάμε σε γερμανική εποχή. Μετά έχουμε ακόμα την περικύκλωση του Αρκαδίου, έχουμε το κρυφό σχολείο. Ναι, μεν ο κύριος Ποταμιάνος μας έχει φτιάξει και τη μεγάλη μορφή της Κρήτη μας, τον Ελευθέριο Βενιτζέλο. Τον άνθρωπο που ανέλαβε την Ελλάδα μας πολύ μικρή και όμως έκανε μια Ελλάδα πολύ μεγάλη και υπολογίσιμη. Πριν από 20 χρόνια, ο κύριος Ποταμιάνος έφερε τα κέρινα ομοιώματα στο μουσείο και από τότε ανά τα χρόνια ανανεώνονται, τα προσέχετε βεβαίως κιόλας. Είναι κέρινο ομοίωμα, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποια χαρακτηριστικά. Ναι, το κερίλι αυτό, παιδιά, για να λιώσει, για να αρπάξουμε φωτιά, για να λιώσει, πρέπει να πάει στους 60 βαθμούς. Η συντήρησή του είναι ένας καθαρισμός και ένα βάψιμο, δεν θέλει τίποτα άλλο. Και βεβαίως όλα τα ομοιώματα είναι από τον κύριο Ποταμιάνο. Όλα τα έχει φτιάξει. Είναι γύρω στα 86 ομοιώματα. Είναι όλα έργο του κυρίου Ποταμιάνου και της κυρίας Γεωργίας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται να το επισκεπτεί, να κάνει τη βόλτα του, να γνωρίσει την ιστορία μέσα από κέρινα ομοιώματα. Πριν 2 χρόνια είχαμε πολύ κόσμο. Λόγω του κορονοϊού δεν έχει βέβαια τίποτα. Και τώρα που αρχίζει πάλι αυτή η σεζόν, πάλι ο κόσμος δεν βγαίνει καθόλου έξω. Τουρίστες δεν έχει ανοίξει ακόμα σχεδόν εδώ στην περιοχή μας. Ο τουρισμός δεν έχει ανοίξει ακόμα. Οπότε κάποιος με είπε ότι τις Κυριακές συνήθως περνώντας από το χωριό θα έχει την ευκαιρία να το δει. Ναι, ναι. Το μουσείο είναι ανοιχτά καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, από τις 10 η ώρα μέχρι το βράδυ τις 7. Έχει περαστικό κόσμο πολύ. Έχει και ξένους, έχει και Έλληνες. Πιο πολύ δουλεύουμε βέβαια με Έλληνες. Και με σχολεία, μου είπατε στη συζήτηση. Σχολεία, ναι, έχουμε και πολλά σχολεία. Τα παιδιά εντυπωσιάζονται βλέποντας αυτά τα ομοιώματα, μορφές έτσι, ανθρώπων σημαντικών για την Κρήτη και τον κόσμο ολόκληρο. Ναι, έχω προσέξει ότι της νέας γενιάς της αρέσει πολύ η ιστορία. Το βλέπουν σαν παραμύθι. Γιατί ακούνε, επειδή είναι πολλές οι παραστάσεις, είναι μεγάλες ιστορίες, έτσι αρέσει πολύ στα παιδιά. Και έτσι κάθονται και τα ακούνε όλα αυτά. Τον αρέσει πολύ. Ποια παράσταση, αναπαράσταση ξεχωρίζουν τα παιδιά ερχόμενα εδώ? Βλέπουμε πίσω μας τον Ελευθέριο Βενιζέλο, υπάρχουν σκηνές από φυλακή, υπάρχουν από τα μινοϊκά χρόνια αναπαραστάσεις. Ναι, τον αρέσει πολύ το κρυφό σχολείο. Βλέπουν πώς μαθαίνανε τα παιδιά γράμματα στα παλιά τα χρόνια, δηλαδή όταν ήταν εδώ οι Τούρκοι, με τι αθλειότητα μαθαίνανε τα παιδιά γράμματα. Και τώρα όλο αυτό τον φαίνεται πολύ παράξενο και τον αρέσει πάρα πολύ αυτή η παράσταση. Και το μουσείο τώρα βρίσκεται σε μια φάση αναδιοργάνωσης, καθώς θέλετε να αλλάξετε ορισμένα πράγματα. Ναι, τώρα είμαστε σε ανακαίνιση και το αναδιοργανώνουμε λίγο, γιατί είχαμε κάνει μια ανακαίνιση και προσπαθούμε τώρα έτσι να το φτιάξουμε, να είναι πάλι πιο προσιτό στον κόσμο.
Με το βλέμμα στραμμένο λοιπόν στην σεζόν τώρα και την καλοκαιρινή, ναι. Και περιμένοντας βεβαίως και το χειμώνα και τους ανθρώπους, τους τουρίστες να έρθουν για να το απολαύσουν και να κάνουν μια ξενάγηση με τη δική σας βοήθεια. Περιμένουμε κι εμείς, γιατί αν δεν κόψουμε και εισιτήρια, θα βγάλουμε και λεφτά κάποια, δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε, γιατί το κράτος συνήθως για αυτά τα ιδιωτικά μουσεία δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Και έτσι το συντηρούμε με τα λεφτά και με τα εισιτήρια που μας αφήνει ο κόσμος. Εσείς ανά τα χρόνια έχετε δει, έχετε αγαπήσει την ιστορία, γιατί μου είπατε ότι το κύριο σας αντικείμενο δεν έχει να κάνει με ιστορία, όμως η αγάπη σας για το μουσείο σας έχει φέρει σε ένα σημείο να μπορείτε να γνωρίζετε από κάθε παράσταση που βλέπουμε, ναι, την ιστορία από πίσω. Ναι, εγώ δεν έχω σπουδάσει, δεν είμαι φιλόλογος, παρόλο που τα παιδιά μου είναι. Όμως είμαι 20 χρόνια με τον κύριο Ποταμιάνο και από αυτόν έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι μέσα στο αίμα μου. Όταν λέω τις ιστορίες αυτές, με πονεί, ρε παιδί μου, που κάποιοι άνθρωποι χάθηκαν, θυσιάστηκαν, σφαγιάστηκαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και έτσι θέλω να το μεταδίδω και στις νέες γενιές να το μαθαίνουν. Μάλιστα. Όλο αυτό. Λοιπόν, Εύη. Και να συμπληρώσω ότι η ατμόσφαιρα, ναι, που υπάρχει στο μουσείο είναι κάπως διαφορετική, γιατί το κέρινο ομοίωμα δίνει στην ξενάγηση κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, χαρά μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε, να συνεχίσετε το έργο σας. Και εδώ είμαστε εμείς από πίσω, προκειμένου να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις με πρωταγωνιστές πολλές φορές και μικρά παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή σας. Παραμένει στην περιοχή. Καλά, καλή συνέχεια. Παραμένει στην περιοχή και έχουμε και μια ζωντανή, έτσι, σύνδεση, έκπληξη.